Βαρέλα. Μπροστά το Μουστάκης, Βαρέλα, σέντρα σουτ, περνάει, μπάλα out. Βαρέλα. Ο Νιάκης, η σέντρα. Δεν μπορεί ο Παγούδης out, η κεφαλιά από το Ροβίθι. Να η τελική προσπάθεια για την ΑΕΛ. Καλή τελική προσπάθεια. Ένα πλάγιο για τον Αχαρναϊκό. Παβίσεβιτς δεν μπορεί. Πήρε ο Μαρίς όμως που ανέβηκε. Ο Γιωβάναβιτς κλείνει το διάδρομο. Ο Δαμιανάκης δεν μπορεί. Ούτε ο Καβουσάκης τελικά διώχνει ο Μονιάκης. Μπροστά ο Ταμπάκης. Επιμένει ο Μαρίς. Πάσα πλάγια σωστά στον Ματσούκα. Τη σπάζει για τον Μουστάκη το γύρισμα. Είναι ο Καβουσάκης που μπλοκάρει και. Έκοψε ο Ρέντζας. Δεν μπορεί ο Πάτο. Ήρθε ο Σωτηράκος. Κερδίζει και την κόντρα. Ανεβαίνει. Πάσα πλάγια στο Ματσούκα, σου το Καβουσάκης με δύο ενέργειες μπλοκάρει την μπαλά, πρώτα αποκρούει και μετά μπλοκάρει. Λαυρόπουλος. Ωραία για το Βαρέλα, ξεμαρκαρίστηκε αλλά άργησε. Ροβίθι, shoot out. Πολύ καλό με εσωτερικό φάλτσο, δίπλα από το παραθυράκι του Παγούδη. Παβίσεβιτς. Βλέπει το Ματσούκα, του σπάζει την μπαλά. Και κόβει στην περιοχή ο Παβίσεβιτς, τελικά λίγο πιο πλάγια θα πάρει τώρα την πάσα του Ματσούκα. Η σέντρα για το Ματσούκα που είναι μόνος του. Το σουτ δεν είναι καλό. Πάνω στο Γιωβάνοβιτς. Ζητούν χέρι οι γηπεδούχοι. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με το Ματσούκα να σουτάρει πάνω στο Γιωβάνοβιτς. Δεν μπορούμε να δούμε από αυτή τη γωνία. Δεν φαίνεται. Μονιάκης. Εκτελεί. Πέρασε από το τείχος. Αλλάζει πορεία η μπάλα. Κόρνερα τον Παγούδη. Πολύ δύσκολη απόκρουση από τον Παγούδη στο 36. Άλλη μια φορά αλλάζει πορεία η μπάλα στο τείχος και προλαβαίνει ο Παγούδης και σώζει την εστία. Και εν συνεχεία άλλη μια προσπάθεια, η οποία βρίσκει στο δοκάρι από τον Λαμπρόπουλο. Ξανά η σέντρα από τον Λαμπρόπουλο με τα φάλτσα που έχει βρίσκει στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκών. Παβίσεβιτς λοιπόν, ξέφυγε από τον Γιωβάνοβιτς, σου του Παπατόλιου 1-0. Πολύ όμορφο γκολ από τον Αχαρναϊκό. Ξεφεύγει από τον Γιωβάνοβιτς ο Παβίσεβιτς, συγγνώμη. Βγάζει τη σέντρα και πάνω στην κίνηση με το δεξί. Πολύ ωραίο γκολ, έσκασε και η μπάλα κάτω. 1-0. Στο 54 από τον Θανάση Παπατόλιο. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει ανεβεί. Με φάλτσο, Γιωβάνοβιτς 1-1. 1-1 πήρε το αίμα του πίσω ο Σέρβος και πριν καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους έρχεται η σοφάριση. Αυτό είναι το τελείωμα, η εκτέλεση από τον Βαρέλα με κατοχή, μπαλιά. Τώρα για τον Κουτσιανικούλη που πήγε στα πλάγια και ήρθε ο Βαρέλα στον άξονα, καπώς κατεβάζει, Βαρέλα, σουτ κατευθείαν, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Ουρουγουανό. 1-2 από τον Νίκο Βαρέλα. Δείτε ξανά με όλη του την άνεση. Σημάδεψε πολύ δυνατό. 1-2 από τον Νίκο Βαρέλα. Άπιαστο βέβαια εκεί. Ο Πάτο παίρνει και ανεβαίνει στην επίθεση. Κουτσιανικούλης με τη μία για να κρεμάσει και με τα ακροδάχτυλα διώχνει σε κόρνερο ο Παγούδης. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Δαμιανάκης. Τέλος. Νικήτρια ΑΕΛ με 1-2 επί του Αχαρναϊκού και για ελάχιστα λεπτά ακόμα αναμονής και πρωταθλήτρια. Βεβαίως έχουν μάθει οι παίκτες της ΑΕΛ το σκορ. Ο αγώνα πάνε προς τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι παίκτες της Θεσσαλικής ομάδας. Περιμένουμε εμείς για λίγο, ίσως για κάποιο ρεπορτάζ ακόμα. Οι παίκτες της ΑΕΛ, η ομάδα της ΑΕΛ θα περιμένει απλά την τυπική ολοκλήρωση του αγώνα στον Εύωσμο, αλλά είναι πρωταθλητές, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι από το 3-1 στις καθυστερήσεις εκείνου του αγώνα. Και πρωταθλήτρια λοιπόν, η ΑΕΛ ανεβαίνει στη Σούπερ Λίγκ και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια. Ο Νίκο Βαρέλα που έβαλε ένα θαυμάσιο γκολ, ο κύριος Κούγιας, ο πρόεδρος ΑΕΛ μαζί με τους παίκτες, τον πανηγυρισμό εκεί με τους φιλάδους. Λοιπόν, να θυμίσουμε πως έγινε αυτό το 1-2 σήμερα. 1-0 ο Παπατόλιος με σουτ. Ωραίο σουτ το 54 ύστερα από σέντρα του Παβίσεβιτς. Σοφάρις είτε από τον Γιωβάνοβιτς με κεφαλιά σε ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Βαρέλα στο 56 λεπτά αργότερα. Και η νίκη διαμορφώθηκε με γκολ του Βαρέλα. Ένα επίσης πανέμορφο γκολ του Ουρουγουανού με σουτ έξω από την περιοχή στο 64 λεπτό.